Αντιμέτωποι με ένα τεράστιο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, το οποίο συνεχώς επιδεινώνεται και δεν είναι άλλο από την ύπαρξη λαγοκεφάλων, βρίσκονται οι αλλοί της Κρήτης. Τα πράγματα έχουν χειροτερέψει, γιατί τα λέγαμε ότι αυτό θα καταντήσει μάστιγα. Το είχα τονίσει 10 φορές. Μάλιστα. Όταν ένα ψάρι έχει έρθει από άλλο ωκεανό, δηλαδή έχει περάσει τη διόρυγα του Σουέζ, μπει εδώ πέρα, είναι τόσο τοξικό. Εξαιτίας της συνήθειας που έχουν οι λαγοκέφαλοι να προσεγγίζουν και να τρώνε τα εγκλωβισμένα ψάρια που βρίσκονται μέσα στα δίχτυα, εφόσον πρώτα τα σκίσουν, μεγάλο μέρος της ψαριάς χάνεται, ο εξοπλισμός καταστρέφεται και οι αρειείς δέχονται μεγάλο οικονομικό πλήγμα. Δηλαδή πάει στο δίχτυ και τρώει τα γεύματα, προξενεί και μεγάλες ζημιές στα δίχτυα. Κάνει τρύπες δηλαδή στα δίχτυα, τα σκίζει, τα τρώει. Αυτό έχει μεγάλη γκάμα θυραμάτων. Ζει εις βάρος όλων, μα όλων των ειδών των γηγενών, με αποτέλεσμα εμείς εκτός από ότι παθαίνουμε ζημιές τόσες πολλές στα εργαλεία μας και μας καταστρέφει, μας κλέβουν και το μεροκάματο. Δηλαδή και χαμένοι από τη μια μεριά και από την άλλη. Εξίσου ανησυχητικό το γεγονός ότι τα αλλιευτικά σκάφη έχουν μειωθεί σε ανησυχητικό βαθμό, ενώ το ενδιαφέρον για νέους αλλιείς είναι μηδαμινό, καθώς δεν υπάρχουν πλέον κίνητρα για να ασχοληθούν οι νέοι με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Φανταστείτε, εγώ είχα 149 μέλη πριν από 9-10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή ζήτημα να είμαστε 9-35-40 και σκάφη στο σύλλογο το δικό μου. Με τις αποσύρσεις που είχαν γίνει, όλοι έτρεξαν και παράδωσαν τις άδειές τους, διότι το επάγγελμα αυτό δεν είναι τόσο βιώσιμο. Δεν υπάρχουν νέοι αλλιείς. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δηλαδή, ποιος πατέρας και ποιος θα πει στο παιδί του, τέλος πάντων, να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, όταν και ο ίδιος βιώνει τόσα πολλά προβλήματα. Μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων απευθύνει έκκληση για μία ακόμα φορά να δοθούν κίνητρα για υπεραλίευση σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες, προκειμένου να μειωθεί όσο αυτό είναι εφικτό ο αριθμός των τοξικών λαγοκεφάλων.